Μαρία και πέρυσι στην ομάδα και φέτος μια νέα κατηγορία πιο δύσκολη από την περσινή. Τι πρέπει να έχει ο Όφη ούτως ώστε να πραγματοποιήσει ανάλογη πορεία με την περσινή και να ανέβει στη μεγάλη κατηγορία? Πρώτη συνάντηση σήμερα, την περιμέναμε αυτή τη μέρα, καθώς αισιοδοξούμε να έχουμε και έχουμε μελετήσει όλο το διάστημα που δεν ήμασταν μέχρι σήμερα εδώ, το πώς θα είμαστε στην καινούργια πορεία της Β' Εθνικής. Είμαστε χαρούμενοι που ξεκινήσαμε. Θέλει σαν πρώτη εικόνα είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι, καινούργια παιδιά, καινούργιες εμπειρίες, καινούργια κατηγορία για πολλά παιδιά από εδώ. Εμείς είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε αυτά τα νέα παιδιά να πάρουν και αυτά την εμπειρία όπως εμείς και να μπορέσουν εντάξει να ανταποκριθούν στα περαιτέρω χρόνια. Και αυτός είναι ο στόχος, να εδραιωθεί ο Όφη στις κατηγορίες, στην πιο υψηλή κατηγορία είναι ο στόχος και να παραμείνει. Οπότε εμείς δουλεύουμε για αυτό το σκοπό. Σαν πρώτη εικόνα είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Εγώ προσωπικά που είδα μικρά παιδιά εδώ κοντά μας. Είναι ένα κίνδυνο να δουλέψουμε εμείς και αυτά να δουν από εμάς και να γίνουν και αυτά καλύτερα. Θέλουμε πάρα πολύ φέτος τη στήριξη του κόσμου, όπως και πέρυσι, και ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί ήταν πάρα πολύ σημαντικό και επίσης πολύ πρωτόγνωρο για μας που μπήκαμε και παίξαμε μέσα στο κεντρικό το γήπεδο στο Γεντή Κουλέ. Πολύ μεγάλη εμπειρία και για μας. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον κόσμο επίσης αυτή τη χρονιά, τον προπονητή μας που πιστεύει σε εμάς και όσοι βοηθάνε γύρω μας. Και επίσης και εσάς δημοσιογράφους που ήσασταν δίπλα μας όλη τη σεζόν, από τα site, από τα βίντεο, όλα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και θέλουμε να είστε πάλι κοντά μας, πιο θερμά. Η ομάδα έχει ενισχυθεί, ήρθαν παίχτες που κάνουν τη διαφορά. Μπορεί η ομάδα με το υλικό που είχε από πέρυσι, σύν τις προσθήκες που έγιναν, να κάνει και φέτος μια πορεία πρωταθλητισμού όπως και πέρυσι. Αυτό θα δείξει και τις επόμενες μέρες. Σας είπα ότι ο σκοπός μας είναι ο πρωταθλητισμός. Όμως τίποτα δεν είναι στα λόγια. Αυτό εμείς μπορεί να θέλουμε τον πρωταθλητισμό, αλλά πρέπει να το δείξουμε και μέσα στο γήπεδο. Αυτό εξαρτάται από εμάς, αλλά σίγουρα οι προσθήκες όλες που κάναμε φέτος είναι κορίτσια ψηλού επίπεδου και η ομάδα έχει σαν κορμό κάποια κορίτσια, οπότε αυτά θα ενταχθούν πάρα πολύ γρήγορα σε εμάς, να βοηθήσουν και εμάς και εμείς αυτές για να γίνουμε ένα καλό σύνολο όπως ήμασταν πέρυσι, χωρίς προβλήματα, χωρίς τίποτα και να το βγάλουμε και εμείς στο γήπεδο. Πιστεύω ότι το επίπεδο των κοριτσιών είναι πολύ ψηλό, πολύ καλή τεχνική και χαρακτήρα.